736 είναι από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτη, ΚΒ κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδα 636, ΚΒ 22 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Πού το λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, είπαγε, εισέλθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον, προς τον Σωμνά, τον επιστάτη του οίκου και είπε, τι έχεις εδώ, και εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείων εις εαυτόν. Κατασκευάζει το μνήμα αυτού υψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικίαν εις εαυτόν. Ιδού ο Κύριος θέλησε εκβάλει εκβολήν βιαίαν και θέλησε παρικαλύψει εσχήνην. Θέλεις βεβαίως σε στριφογυρίσει και την άξη βιαίως ως σφαίραν εις τόπον ευρύχωρον, εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλουσιν είστε εάμαξε της δόξης σου ο έσχος του οίκου του Κυρίου, του Κυρίου σου, και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώ σου και θέλει σε κρυμνήσει από το αξιώματό σου. Και εν εκείνη τη μέρα θέλω καλέσει το δούλο μου Ηλιακήμ, τον ιόν του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν τη στολή σου, και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνη σου και την εξουσία σου θέλω δώσει εις την χείραν αυτού, και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των ώμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ, και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει, και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει. Και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν τόπο στερεό. Και θέλει είστε ως τρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Και από αυτού θέλω συγκρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εκγόνους και απογόνους, πάντα τα σκεύη τα μικρά, και από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Εν εκείνη τη μέρα λέει η Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν τόπο στερεό θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει, και το φορτίον το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί, διότι ο Κύριος ελάλησε. Αμήν. Υπάρχει ο λαός του Θεού, τον οποίον ο Θεός εξέλεξε, οδήγησε και κατέστησε κυρίαρχο σε γη ρέουσα γάλα και μέλι, σε γη ευρύχωρο και ευλογίας. Υπάρχει λοιπόν ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ. Υπάρχει ο ναός του Θεού, τον οποίον ο Θεός οικοδόμησε με τον Σολομώντα το βασιλιά, κατά τα σχέδια που ο Θεός έδωσε στο Δαβίδ και αποκάλυψε στο Δαβίδ, ώστε οικοδομήθηκε ακριβώς και κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει ο οίκος του βασιλιά, τα ανάκτορα, εκεί όπου βασιλεύει επί της γης, βασίλευσε ο Σαούλ και αργότερα ο Δαβίδ. Και πάνω από όλα αυτά και σε όλα αυτά υπάρχει ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος βλέπει, παρακολουθεί, εξαγγέλει προφητεία, και καθώς σε αυτόν ανήκει να εφορά επί πάντα στους ιούς του ανθρώπου, παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή πάντας τους ανθρώπους, κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, όπου και αν βρίσκεται, καθώς ο Θεός τον έχει τοποθετήσει. Και το βλέμμα του Θεού πέφτει στο Σωμνά. Ο Σωμνάς είναι παρακυρίου, επιστάτης και οικονόμος στα βασιλικά ανάκτορα, και επιστάτης και οικονόμος είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλό, αλλά είναι ακριβώς όπως ο Θεός εγκατέστησε στο σπίτι του Πετεφρή τον Ιωσήφ, και λέγει, και έβρικεν ο Ιωσήφ χάριν
έμπροσθεν του πετεφρή και υπηρέτη αυτόν και κατέστησεν αυτόν επιστάτην και οικονόμο επί των οίκων αυτού και πάντα όσα είχε παρέδωκεν εις τα σχήρας αυτού. Αυτή είναι η τιμή που έκανε και η εύνοια του Θεού τότε στον Ιωσήφ να τον καταστήσει, αν και δούλος καταρχάς του πετεφρή, να τον καταστήσει ιδιαίτερα αγαπητό δούλο σαν παιδί του. Γι' αυτό και ο δούλος ο αγαπητός αποκαλείται πες παιδί από το Λόγο του Θεού. Όπως βρήκε λοιπόν χάρη από το Θεό και εξ αυτού χάρη στα μάτια του πετεφρή ο Ιωσήφ και κατεστάθη οικονόμος και επιστάτης στον οίκον του, έτσι ακριβώς και ο Σωμνά βρήκε χάρη από το Θεό, κατεστάθη επιστάτης και οικονόμος στα ανάκτορα, τα βασιλικά του λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ, και τούτο σημαίνει ότι πάντα όσα υπήρχαν στα ανάκτορα είχε την εξουσία να τα διαχειρίζεται. Εδώ μεγάλη προσοχή, δεν ήταν δικά του, ανήκαν στο βασιλιά, αλλά βρήκε χάρη από το Θεό, γι' αυτό και βρήκε χάρη από το βασιλιά, ο οποίος τον κατέστησε επιστάτη και οικονόμο και ήταν αυτός που διαχειριζόταν τα πάντα. Βεβαίως θα έπρεπε, προς δόξαν του βασιλιά, για το συμφέρον του βασιλιά και με μεγάλη επιμέλεια να κάνει το έργο που ο Θεός του είχε εμπιστευθεί. Όμως ο Θεός βλέπει, παρατηρεί, παρακολουθεί και τι διακρίνει. Διακρίνει τον Σωμνά που ξεκίνησε καλά, όπως ο Σαούλ, τον οποίον κατά χάριν ο Θεός κατέστησε βασιλιά καταρχάς στον οίκο του Θεού, στον οίκο Ισραήλ. Ενώ ξεκίνησε καλά ο Σωμνά, δια τούτο και βρήκε χάρη από το Θεό και κατεστάθη επιστάτης και οικονόμος των ανακτόρων, βλέπει τώρα την καρδιά του να έχει μεταμορφωθεί. Γιατί, και αυτό είναι το μήνυμα, υπάρχει μεταμόρφωσης προς ευλογία και υπάρχει και μεταμόρφωσης προς κατάρα. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, δώσ' μου παιδί μου την καρδιά μου σου σε μένα, γιατί εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Καταρχάς ο Σωμνά ήταν ιδιαίτερα εκλεκτός, αγαπητός και ευάρεστος στους οφθαλμούς του Κυρίου. Όμως αφού έλαβε εξουσία άνωθεν στα βασιλικά παλάτια, η καρδιά του επήρθη και άρχισε να βλέπει το μέλλον του όχι με όραση πνευματική, με όραση Θεού, αλλά με όραση ανθρώπινη, γήινη, εν τέλει και με σοφία, όχι άνωθεν, αλλά με σοφία γήινη, ζωώδη και δαιμονιώδη. Ώστε αυτή η μεταμόρφωση που μετέβαλε της καρδιάς του, που μετέβαλε τις σκέψεις του, τις βουλές του και τις οδούς του, τον οδήγησαν στο να θεωρήσει ότι επειδή του εδόθη εξουσία να διαχειρίζεται, είναι και δικά του. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκε ότι θα πρέπει να δοξάσει όχι το βασιλιά του αλλά τον εαυτό του, να υψώσει όχι το βασιλιά του αλλά τον εαυτό του. Σκέφτηκε ότι καλόν θα ήταν να κατασκευάσει ένα μνημείο δόξης στο όνομά του και να προετοιμάσει ένα μνήμα δόξης για μετά θάνατον και να δημιουργήσει μία κατοικία ένδοξη και εδώ και μετά θάνατον. Δηλαδή το κέντρο των στόχων του
Δεν ήταν το έργο που το εμπιστεύθηκε ο Κύριος του ο βασιλιάς, ούτε ο ίδιος ο βασιλιάς. Το κέντρο των στόχων του και των επιδιώξεων του, χρησιμοποιώντας τη χάρη του Θεού, την εύνοια του Θεού, την ευλογία του Θεού, το κέντρο των στόχων και των φιλοδοξιών του ήταν ο εαυτός του, άντε η οικογένειά του, άντε η δόξα του και η τιμή του. Θεώρησε ότι τα κατάφερε και έγινε επιστάτης, έπαψε να σκέφτεται, να δοξάζει και να ευγνωμονεί το Θεό λέγοντας «Εσύ έκανες τα πάντα στη ζωή μου τέλεια», με αποτέλεσμα να σκέφτεται με μεγάλη προσοχή το προσωπικό του μέλλον, την προσωπική του δόξα, την προσωπική του πραγματικά ύψωση. Και αυτό ο Θεός, σε αυτό ο Θεός δεν ευαρεστείται καθόλου. Και η μεταμόρφωση που έγινε στην καρδιά του, εκ της οποίας μετευλήθησαν οι σκέψεις του, το σημαντικότερο αποτέλεσμα και συνέπεια ήταν μεταμόρφωσε και τις σκέψεις και την καρδιά του Θεού σε σχέση με Αυτόν. Έπαψε ο Θεός να είναι ευμενής, γιατί ο Θεός είναι ευμενής, δείχνει φανερά την εύνοιά Του στους έχοντες πνεύμα ταπεινού ανθρώπου πρώτον, στους έχοντες καρδιά συντετριμένου ανθρώπου δεύτερον και στους τρέμοντες τον Λόγο του Θεού τρίτον. Αυτά και τα τρία, η μεταμόρφωση που συνέβη στην καρδιά του λόγω της έπαρσης, χάθηκαν από τη ζωή του, ενώ βεβαιότατα προϋπήρχαν εξαιτίας των οποίων απολάμβανε αρχικά την εύνοια του Θεού. Έπαψε να έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, ώστε να συμπεριφέρεται με ευγνωμοσύνη σε αυτούς που τον ευεργέτησαν. Έπαψε να έχει συντετριμένη καρδιά. Το πνεύμα του μεταμορφώθηκε σε σκληρό και υπερήφανο και η καρδιά του μεταμορφώθηκε σε σκληρή και αμετανόητη. Και τελικά αυτά τα δύο τον οδήγησαν να μην σκέφτεται το Λόγο του Θεού και το Θεό, αλλά να βλέπει τον εαυτό του και το μέλλον του με σοφία πλέον, όχι άνωθεν όπως είπαμε, αλλά γήινη, ζωώδη, δαιμονιώδη. Το αποτέλεσμα συντριπτικό για το σωμνά και για κάθε άνθρωπο που δεν προσέχει, που δεν προσεύχεται και δεν αγρυπνεί για να μην χάσει το δρόμο και αντί να το δρόμο του και αντί να οδηγείται από το θέλημα του Θεού, να οδηγείται από την επιρμένη καρδιά του. Τώρα ο Θεός ξέρει ότι δεν κάνει πια αυτός ο άνθρωπος για το έργο του. Γι' αυτό η απόφαση του είναι: θα σε αποβάλω, θα σε εξώσω, θα σε κατακριμνήσω. Και το έκανε. Και όπως κανείς δεν μπορούσε να υποδύσει τον Θεό, να ευλογήσει και να υψώσει τον ευλογημένο σωμνά, κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει το Θεό να κατακριμνήσει και να καταστρέψει τον υπερήφανο σωμνά. Αλλά δεν θα μείνει το έργο του Θεού χωρίς επιστάτη οικονόμο και, να το πω σωστά, χωρίς δούλο, γιατί ο Θεός συνεργάζεται με δούλους. Δεν θα μείνει κενή η θέση. Πολύ καλός ήταν ο σωμνά, αλλά ξέπεσε. Πολύ καλύτερον θα βρει ο Θεός για να τον βάλει στη θέση
από την οποία απέρριψε το σωμνά και βρήκε τον Ελιακήμ, τον δούλο μου, τον ιόν του Χελκίου, που ο Θεός υπόσχεται, προφητεύει, εξαγγέλει ότι θα τον φορέσω, θα του φορέσω τη στολή της δόξα σου, θα του δώσω τη ζώνη της δυνάμεώς σου και θα του δώσω την εξουσία που είχες στα χέρια σου σωμνά. Θα αλλάξω τελείως τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, θα δώσω σε αυτόν και μια ιδιαίτερη εξουσία, το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ, ώστε έχοντας αυτή την ιδιαίτερη εξουσία που μόνο ο Θεός δίνει στους δούλους του, στους οποίους και δούλες του, στους οποίους ευαρεστείτε, ώστε καθώς ο Χριστός έχει την απόλυτη εξουσία να ανοίγει και κανείς να μην μπορεί να κλείσει, και καθώς ο Χριστός έχει στα χέρια του την εξουσία να κλείνει και κανείς να μην μπορεί να ανοίξει, ο ίδιος ο Θεός δίδει τη δική του εξουσία που έχει στα χέρια του στον δούλο του, ο οποίος είναι κατά την καρδία του Θεού, και το αποτέλεσμα είναι να πράττει κατά πάντα το θέλημα του Θεού σε αυτόν τον δούλο. Και θα δούμε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του σε αυτόν τον δούλο, σε αυτή τη δούλη, γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, και έτσι εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θα εκχέω το πνεύμα μου στους δούλους μου και στις δούλες μου τις έσχατες ημέρες, με σκοπό, με αποστολή να προφητεύουν, να μιλάνε λόγια Θεού, να λαλούν σαν να λαλούν λόγια Θεού. Σε αυτούς λοιπόν, σε αυτόν τον Ελιακήμ, αποφάσισε όχι μόνο να τον εγκαταστήσει στην επιστασία και στην οικονομία των ανακτόρων του βασιλικού οίκου, του οίκου του βασιλέως, αλλά και να δώσει τη δόξα, τη δύναμη και την εξουσία τη βασιλική σε αυτόν, και ιδιαιτέρως μια ιδιαίτερη ικανότητα και εξουσία δική του, το επαναλαμβάνω αυτό, δίνει τη βασιλική δόξα, τη βασιλική δύναμη και τη βασιλική εξουσία, δηλαδή τη δόξα, τη δύναμη και την εξουσία του βασιλέως αυτόν, αλλά δίδει και αυτό που ο ίδιος μόνο έχει, τη δική του εξουσία, στο δούλο του να ανοίγει και κανείς να μην κλείνει, να κλείνει και κανείς να μην ανοίγει. Εξουσία και βασιλική ανθρώπινη, αλλά και εξουσία ουράνια. Και το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου αυτού, εκτός από το ότι είναι βάρεστος των Θεών και είναι βάρεστος των Θεών εκ μεταπάσης βεβαιότητος, διότι έχει και δεν μπορεί να είναι αλλιώς πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμει στο λόγο του Θεού, αλλά έχει και κάτι άλλο που είναι το ιδιαίτερο που ο Θεός βλέπει, ευαρεστείται και ευλογεί με ιδιαίτερη ευλογία. Διαβάζω: «Και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα». Επιστάτης, οικονόμος, δούλος, με βασιλική δύναμη, εξουσία, δόξα, με ουράνια θεϊκή δύναμη και εξουσία, και αυτός τι είναι? Πατέρας. Δηλαδή έχει πατρική αγάπη. Θα λέγαμε στην Καινή Διαθήκη μιμητής του Θεού. Γιατί ο πατέρας τι κάνει στα παιδιά του? Άρα και ο Ελιακήμ τι κάνει στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκον του Ιούδα? Ο πατέρας τι κάνει λοιπόν στα παιδιά του? Μεριμνά.
με τον καλύτερο και επιμελέστερο τρόπο για τη διατροφή του, τους, των παιδιών του, για τη διαμονή τους, για την ένδυσή τους, για την υγεία τους, για την προκοπή τους, για την αποκατάστασή τους, για το έργο τους, για την αποστολή τους. Πάσαν την μέριμναν ο πατέρας ο καλός την έχει στραμμένη στα παιδιά του. Γιατί? Γιατί τα αγαπάει με πατρική αγάπη. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού τι λέγει? Πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για σας. Όπως δηλαδή ο πατέρας φροντίζει ο ουράνιος τα παιδιά του, και πώς τα φροντίζει σωματικά, εμφανώς, καθημερινά, με τον δούλο του τον Ελιακήμ, στον οποίον έχει πλημμυρίσει, του οποίου έχει πλημμυρίσει την καρδιά δια Πνεύματος Αγίου με την πατρική του αγάπη, επειδή αυτός είναι πρόθυμος να πράττει κατά πάντα τα θελήματα του Θεού, έχει και γιατί έχει καρδιά κατά την καρδία του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο εξέλεξε για να τοποθετήσει. Τον άνθρωπο που μεριμνά με πατρική αγάπη για τη διατροφή των παιδιών του Θεού, για τη διαμονή των παιδιών του Θεού, για την υγεία σωματική, πνευματική, ψυχική των παιδιών του Θεού, για την προκοπή τη γήινη και την πνευματική των παιδιών του Θεού, καθώς τα παιδιά του. Δεν τα διακρίνει τα παιδιά της Ιερουσαλήμ ο Ελιακήμ, τα παιδιά του Θεού, από τα δικά του τα παιδιά. Όπως αγαπάει τα παιδιά του, έτσι αγαπάει και τα παιδιά του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι κατά την καρδία του Θεού, ώστε είναι πρόθυμος, θέλει να πράττει κατά τα θελήματα του Θεού. Γι' αυτό και ο πατέρας τον κατέστησε πατέρα. Πώς? Πλημμυρίζοντας την καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου με πατρική αγάπη. Και τώρα ο Πατέρας Θεός φροντίζει τα παιδιά της Ιερουσαλήμ μέσα από την πατρική αγάπη που έχει δώσει στον Ελιακήμ. Και ο Ελιακήμ φροντίζει τα παιδιά της Ιερουσαλήμ με την πατρική αγάπη που πλημμύρισε ο Πατέρας Θεός την καρδιά του, όχι μόνο για τα παιδιά του, τα φυσικά, αλλά για τα παιδιά του Θεού. Και το έργο του Θεού είναι ένδοξο. Όλα γίνονται όχι εις δόξαν του σωμνά, από το σωμνά, αλλά όλα γίνονται εις δόξαν του Θεού από το δούλο τον Ελιακήμ. Όλα γίνονται προς το συμφέρον, δηλαδή κατά το θέλημα του Θεού, όχι από το αφεντικό σωμνά, αλλά από το δούλο τον αγαπητό του Θεού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η μεγάλη αλλαγή, η τέλεια μεταμόρφωσης, η οποία είναι δυνατή να συμβεί στους δούλους μου, όπως λέγει ο Θεός, και στις δούλες μου, για να προφητεύουν, δηλαδή για να λέγουν, για να κάνουν, για να προχωρούν κατά το θέλημα του Θεού, η οποία προέρχεται από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά μόνο σε καρδιές κατά την καρδία του Θεού, μόνο σε ψυχές ανθρώπων θέλουσες και μόνο σε πνεύματα ανθρώπων ταπεινά έτοιμα προς υπηρεσία. Δηλαδή σε ανθρώπους που κατάλαβαν ότι ο Θεός ευαρεστείται και το ζητάνε από το Θεό να τους χαριστεί και να τους χαρίζεται πάντοτε. Γιατί ποτέ κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς το Χριστό.
αλλά κατάλαβαν ότι αυτό που αρέσει στο Θεό και πρέπει να γίνει στον εαυτό μου είναι να ζητάω καθημερινά πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμω στο λόγο του, ώστε να ευαρεστείται ο Θεός και ευαρεστούμενος ο Θεός να φτιάχνει, να μεταμορφώνει την καρδιά μου, που να θέλει να είναι πλημμυρισμένη πάντοτε με την πατρική αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Σε αυτόν ευαρεστείται ο Θεός. Με αυτόν συνεργάζεται ο Θεός. Σε αυτόν δοξάζεται ο Θεός. Με αυτόν δοξάζεται ο Θεός. Με αυτόν υψώνεται η Βασιλεία των Ουρανών. Και τέτοιον δούλο, τέτοιους δούλους και δούλες ψάχνει να βρει ο Θεός. Όχι που να είναι έτσι, αλλά που να θέλουν ο Χριστός να τους κάνει έτσι. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 168.